Και να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής για να πάμε στα πιο ευχάριστα. Και ξέρετε, είναι αυτές οι εναλλαγές από είδηση σε είδηση που πολλές φορές και εμείς κάνουμε, αλλά είναι αυτή η καταγραφή και της πραγματικότητας. Έτσι, είναι πραγματικότητα, διαφορετικά έτσι πρόσωπα. Η επικαιρότητα. Έτσι. Λοιπόν, και θα πάμε στα όμορφα λοιπόν τώρα. Θα πάμε σε ωραίες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Θα πάμε σε δραστήριους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ για να μας πάρουν από το χέρι και να μας μεταφέρουν και στο κλίμα των γιορτών αλλά και στο κλίμα της προσφοράς. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρίσκονται μαζί μας την κυρία Ιωάννα Μερίδου, είναι νευρολόγος και είναι και δημιουργός του Art Event για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα και την κυρία Σκεύο Μπιζιώτη, η οποία είναι πρόεδρος του Δικτύου Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης. Καλησπέρα και στις δύο. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κύριε Μπιζιώτη, θα ξεκινήσω από εσάς. Το Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης, το γνωρίζουμε όλοι τα τελευταία χρόνια, ένα πολύ δραστήριο δίκτυο με πολύ δραστήριες κυρίες και προσωπικότητες. Και έρχεστε λοιπόν τώρα, με αφορμή φυσικά και τα Χριστούγεννα τα οποία βρίσκονται πρωτοπυλών τις γιορτές αυτές, να μας τραβήξετε, όπως λέω, έτσι, στο κλίμα των εορτών και μάλιστα όχι στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά στις Αρχάνες. Έτσι. Όπως ξέρετε πολύ καλά, εξάλλου μας έχετε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές και μάλιστα και κάποτε σε κάποια μεγάλη εκδήλωση που είχαμε κάνει σας είχαμε καλέσει και μας μιλήσατε, ήταν μια πολύ όμορφη παρουσία. Περίπου 10 χρόνια ασχοληθήκαμε και δώσαμε, θα έλεγα, πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ προσπάθεια στα θέματα ισότητας των φύλων. Έχουν γίνει βήματα, έχουμε αντιληφθεί ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, όμως όπως και εσείς έχετε διαπιστώσει, ακόμα υπάρχουν σοβαρά θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων. Μην πάμε πολύ μακριά, γυναικοκτονίες, έτσι, βιασμοί και όλα αυτά τα οποία μας έχουν ταράξει τα τελευταία 2 χρόνια. Και στην Ελλάδα δεν είχαμε τόσα μεγάλα περιστατικά ποτέ, όσο τώρα αυτά τα 2 τελευταία ή 3 χρόνια. Τώρα λοιπόν εμείς εξαιτίας και του κορονοϊού, ο οποίος λίγο μας πάγωσε κατά κάποιο τρόπο τις εκδηλώσεις μας, σεβόμενοι και τον κόσμο και την πολιτεία βεβαίως, αποφασίσαμε να στραφούμε λίγο. Εξάλλου είναι μέσα στις σκοπούς του καταστατικού μας να στραφούμε λίγο προς την φιλανθρωπία. Είδαμε, διαπιστώσαμε αυτά τα 3 χρόνια του κορονοϊού, τα πολύ δύσκολα, διαπιστώσαμε ότι δημιουργήθηκαν πολύ μεγάλες ανάγκες και έτσι αφιερώσαμε χρόνο στο να βρούμε πού ακριβώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Κάναμε η πρώτη βοήθεια που κάναμε ήταν στη δομή με τα παιδιά που έχουν τις πόμπιας, τα παράλληλα παιδιά που μετά από συνεννόηση με την διευθύντρια εκεί δώσαμε ρούχα, ισόρουχα και πράγματα που χρειαζόντουσαν στην ουσία. Αυτά δεν χρειάζονται. Εσόρουχα χρειάζονται και νυχτικάκια στην ουσία. Μετά διαπιστώσαμε ότι στο Παγνί δεν υπήρχε τροχύλατο αμαξίδιο για να μεταφέρει τους, είχαν ένα πολύ παλιό, τους ασθενείς από τις κλινικές στην χειρουργική. Δώσαμε και εκεί ένα τροχύλατο, αμαξίδιο, δώσαμε ένα απεινιδωτή στους σεισμόπληκτους του Δήμου εκεί και μάλιστα τοποθετήθηκε στο Δήμο του Αρκαλοχωρίου. Εκπαιδεύτηκε άνθρωπος, διότι όπως αντιλαμβάνεστε εκεί τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα, έπρεπε να υπάρχει ένας απεινιδωτής. Και για λόγους συναισθηματικούς του κόσμου να νιώθει πιο άνετα. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, αλλά καλύπτεται και πράγματα που θα έπρεπε να έχει κάνει και η πολιτεία. Έτσι, τώρα εντάξει, δεν υπάρχει τροχύλατο στο Παγνί. Τι να πούμε, δεν προλαβαίνει και η πολιτεία. Εντάξει, είναι αλήθεια αυτό. Και στη συνέχεια δώσαμε με δωρεά μιας φίλης και μέλους μας, δώσαμε πολύ όμορφα σεντονάκια και κάναμε και 2 ρόλερ δώρο που δεν μπορούσε να τα κάνει το νοσοκομείο σε μεγάλα παράθυρα όταν έγινε η ανακαίνιση στην παιδιατρική ογκολογία με έτσι, εικόνες από παιδικά σχέδια και τα λοιπά, όπως και τα σεντόνια ήταν με ροζ και σιέλ, με αστεράκια. Διότι τα παιδιά
άρρωστα μένα, αλλά έχουν συναισθήματα. Έχουν και ανάγκες, βέβαια. Ναι, πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Και η τελευταία τώρα πρόσφατα ήταν που έχουν θεσπιστεί δύο βραβεία για δύο διδακτορικούς του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Γιάννη Ταμιολάκη και του Διονύση Χινά. Αυτά τα παιδιά χάθηκαν όταν τελείωναν το διδακτορικό τους. Ο μένα ένας αρρώστησε, ο Ταμιολάκης, και ο Σχοινάς δυστυχώς σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο προς τα Σταυράκια, πηγαίνοντας προς το Πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε μία δωρεά για κάθε θεσπισμένο βραβείο στους αριστούχους του πρώτου και β' κύκλου σπουδών. Έτσι ήταν δύο κοπέλες, παραδώσαμε μαζί με τον Μπρίτανη. Ήταν πολύ συγκινητικό γιατί ήταν και η οικογένεια των παιδιών, δηλαδή αυτών που χαθήκανε. Ήταν μια πολύ συγκινητική αλλά όμορφη διαδικασία. Και μετά είπαμε, μετά από πρόταση όμως της κυρίας Αμερίδου, η οποία την τιμούμε ιδιαίτερα, είναι και μέλος μας και είναι για μας μεγάλη τιμή, να μας έκανε πρόταση να φτιάξει αυτά τα υπέροχα αριστουργήματα και να τα εκθέσουμε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και να πάμε λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση, 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Αρχανό. Και κυρία Αμερίδου, έτσι βάλτε μας λίγο στο κλίμα στο τι θα δούμε εκείνο το διήμερο. Ναι. Αυτή είναι η τρίτη μου απόπειρα, μπορώ να πω, ως ερασιτέχνης που ασχολούμαι με τον πύλο. Και θα είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες δύο, γιατί στις άλλες δύο είχα εκθέσει κεραμικά δικά μου. Σε αυτήν το άνοιξα λίγο περισσότερο το γεγονός, το κάναμε ένα art event με συνεργασία και άλλων ανθρώπων που ασχολούνται με άλλα είδη τέχνης. Οπότε θα υπάρχουν τα κεραμικά, όμως θα υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία πράγματα για δώρα. Χριστουγεννιάτικα στεφάνια, κοσμήματα, γούρια, πέτρες ζωγραφισμένες, CD του κυρίου Ντέιλι που θα συνεργαστεί και αυτός, να πούμε, για την εκδήλωση κτλ. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι και καλλιτέχνες και βιοπορίζονται και από αυτό που θα πάρουν μέρος, δηλαδή όχι μόνο ερασιτέχνες, και οι οποίοι όλοι μαζί θα συμβάλλουμε στο να μαζευτεί αυτό το ποσό της εκδήλωσης που να μπορεί να δοθεί στους δύο συλλόγους για τους οποίους αποφάσισα ότι θα ήταν καλό να μπορώ να βοηθήσω. Είναι το, όπως είπαμε, το Δίκτυο Γυναικών Παρέμβασης Κρήτης, και ο άλλος είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχανών, που είναι ο τοπικός σύλλογος, με σκοπό να γίνει κάποιο είδους ιατρική δαπάνη για την περιοχή. Ανάλογα τώρα και αυτό. Έχουμε σκεφτεί τι μπορεί να είναι. Δηλαδή, εγώ προσανατολίζομαι προσωπικά περισσότερο προς την αγορά ενός απεινιδωτή για την κεντρική πλατεία των Αρχανών. Αλλά περιμένουμε να δούμε ότι έχουμε και τα κατάλληλα ποσά. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί. Το οποίο δεν το ξέρω από πριν. Ναι, ακριβώς. Ναι, το ποσό το οποίο όμως θα το μοιράσουμε στους δύο συλλόγους, και ο Πολιτιστικός Σύλλογος, που είναι και τοπικός περιοχής, θα προχωρήσει στην αγορά αυτού. Άρα 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Αρχανών, παλιά ηλεκτρική, έτσι. Με τη στήριξη και του Δήμου Αρχανών. Με τη στήριξη του Δήμου, και επίσης θα έχουμε και παρουσία της ομάδας διασωστών. Ο φίλος Ζεύς, που είναι από την περιοχή, θα βρίσκονται εκεί για ενδεχόμενη υγειονομική κάλυψη, και οι οποίοι έχουν πει ότι εφόσον προχωρήσουμε και στα παρακάτω βήματα, οπωσδήποτε θα είναι αρρωγοί και θα βοηθήσουν με σεμινάρια τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν τη χρήση του μηχανήματος. Πέρα από το καλλιτεχνικό σκέλος του διημέρου, βλέπουμε ότι υπάρχει και η υγεία μπαίνει στο κάδρο. Ναι, υπάρχει. Δεν μπορούσα να κάνω έτσι. Πρόληψη στην υγεία. Αυτός είναι και ο τομέας μου που ασχολούμαι. Ναι, η ομιλία ιατρική αφορά την βοήθεια της τέχνης και της κεραμικής, πιο συγκεκριμένα σαν βιωματική δική μου εμπειρία, και στον ψυχισμό των ατόμων, αλλά και στις νοητικές λειτουργίες. Δηλαδή, ας πούμε, για άτομα που ξεκινούν να έχουν θέματα με τη μνήμη, Αλτσχάιμερ ελαφρού βαθμού κτλ. Θα πούμε τι ακριβώς βοηθάει. Και είναι και η συνάδελφος, η κυρία Βασιλική Μπερή, που είναι γενική γιατρός, η οποία θα μιλήσει για την πρόληψη, τη σημασία της πρόληψης
στην Αιγαία και θα έχουμε και μια βιωματική εμπειρία ενός κατοίκου της περιοχής, του κυρίου Καφετζογιαννάκη, που θα μας μιλήσει για την κριτική διατροφή που ακολουθούσε όλη του τη ζωή, να μας πει τι ακριβώς κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ηλικιωμένος. Δηλαδή. Και μετά από αυτό θα έχουμε το μουσικό κομμάτι, το, στο οποίο συνεργάστηκε. Μουσικό χορευτικό. Ναι, είναι ο κύριος Ντέιλι, ο οποίος είναι και κάτοικος της περιοχής, από ό,τι ξέρω. Γιατί, και ο οποίος θα έχει τη μουσική κάλυψη και θα έχουμε και το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχανών που θα χορέψει. Και μετά η έκθεση βέβαια θα ανοίξει. Μέχρι τις 9 το βράδυ μπορεί κανείς να κάνει τις αγορές του. Και την Κυριακή είμαστε πάλι 10 με 2 το πρωί και 5 με 9 το βράδυ. Με την εμπειρία μου τώρα με τις άλλες δύο εκδηλώσεις που έκανα από πέρυσι, ναι, σε μια μισή μέρα νομίζω ότι μπορούμε, ας πούμε, να μαζευτεί ο κόσμος που θέλουμε και να μπορέσουμε, ας το πούμε, να τα πάμε καλά. Μία ολοκληρωμένη πρόταση, κυρία Μπισγιώτη, για νομίζω και για να καταφέρουμε έτσι να κάνουμε τη βόλτα μας όσοι δεν είμαστε από την περιοχή και να πάρουμε και τα δωράκια μας και να ενημερωθούμε και να περάσουμε και πιο ξέγνιαστες στιγμές. Έτσι, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι τελικά, να περνούμε πιο όμορφα, να ξεφύγουμε λίγο και από την καθημερινότητά μας. Είναι και όμορφες οι Αρχάνες. Είναι όμορφες οι Αρχάνες, είναι πανέμορφες, γιατί ο κόσμος μπορεί να κάνει και τη βόλτα τους εκείνα τα περίφημα στενά και να απολαύσει πραγματικά. Βέβαια, περιμένουμε να μας βοηθήσει και ο καιρός, έτσι. Μακάρι. Ναι, έχουμε αυτό και επίσης έχουν ένα πολύ καλό, θα έλεγα, εξοπλισμένο πολιτιστικό κέντρο, το οποίο είδα πρόσφατα για να δω για τις ανάγκες μας, δηλαδή είναι μια χαρά, υπάρχει αίθουσα ομιλιών, υπάρχει χώρος που μπορεί να γίνει έκθεση, χώρος για να χορέψουν, να πίνει μουσική. Δηλαδή είναι πολύ κατάλληλος για μια τέτοια οργάνωση. Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας. Εσείς πάντα είστε κοντά μας, πάντα στηρίζετε το σύλλογό μας και πραγματικά σας θαυμάζουμε γιατί είσαστε μια γυναίκα δημιουργική και εσείς βεβαίως δίπλα της, έτσι. Γιατί εμείς οι γυναίκες είμαστε συνοδοιπόροι με τους άνδρες και έτσι πετυχαίνουμε. Δίπλα-δίπλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.